Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Πάντως δεν έχει άδικο ο κύριος Μητρόπουλος σε αυτό που λέει. Είναι μια πύριος νίκη, έτσι τον ακούσατε. Και τον φίλο Αλέξη Μητρόπουλο, θα πω ότι αυτή η πρώτη απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου, έστω και για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, δεν είναι αμεληταία. Δηλαδή, σε κάποιους ανθρώπους πάνω από 70 χρονών που δεν έχουν να πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν είναι αμεληταία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν εντολές για διακοπή ρεύματος σε άνω από 70 χρονών ανθρώπους. Και έχω μπροστά μου που λέει: αγαπητέ πελάτη, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο τάδε του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας έχει δοθεί τον αρμόδιο διαχειριστή ΔΕΔΙΕ εντολή για την απενεργοποίηση του μετρητή φορτίου του οποίου είστε χρήστης λόγω της ύπαρξης λήξης πρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα ο κύριος Μητρόπουλος κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος, διότι αυτός ο άνθρωπος που είναι 84 ετών με τη σύζυγό του 75 ετών, εάν δεν πληρώσει το ποσό οφειλής 787,86 ευρώ, θα του κόψουν το ρεύμα. Πού θα προστατευόταν αν δεν υπήρχε αυτή η δικαστική απόφαση? Ωστόσο μέσα στο δικό σας... Θα πω και κάτι άλλο, τα οποία έτσι για να κατανοήσουν οι ακροατές μας. Όχι, μισό λεπτό όμως να το ολοκληρώσω. Γιατί εσείς μιλάτε για τις ευάλωτες ομάδες και άνω των 70, και εφόσον και οι δύο μέσα σε ένα σπίτι είναι 70, και εφόσον όπως είδαμε διαμένει ένας 70άρης, δεν διαμένει μαζί με κάποιον που είναι μικρότερης ηλικίας, γιατί εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά αναφέρεστε στο δελτίο σας ακόμα και για περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτή την προσωρινή μη διακοπή του ρεύματος εξαιτίας της ηλικίας υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους κόβεται το ρεύμα. Ναι, βεβαίως υπάρχει. Άρα δεν τηρείται αυτό, θέλω να πω. Θέλω να πω, κυρία Δουλγεράκη, όχι, εγώ σχολίασα τις τοποθεσίες. Ναι, εντάξει, το πήγε ο κύριος Μητρόπουλος λίγο παρακάτω λέγοντας ότι είναι μια πύριος νίκη. Είναι δηλαδή μια νίκη, είναι ναι με νίκη, αλλά έπρεπε το δικαστήριο να συμπεριλάβει όλο τον κόσμο. Αυτό. Ακριβώς, σε αυτό δεν διαφωνούμε. Ωραία, εκεί μείνετε σε αυτό, αφήστε το και πάτε στην ουσία τώρα. Σε αυτό δεν διαφωνούμε. Πάμε όμως στο παραπέρα. Στο ότι κόβεται το ρεύμα σε μια έγκυο γυναίκα που έχει ένα παιδάκι και ο σύζυγός της είναι άνεργος. Εδώ και 25 μέρες περίπου δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Κάναμε παρέμβαση εχθές έτσι ώστε να επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα σε αυτή την οικογένεια. Όμως αυτού του είδους οι περιπτώσεις δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα. Είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να συνεχιστεί κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες κάψωνα αυτή η ιστορία, σου έρχομαι, κόβω το ρεύμα, δεν σου κόβω το ρεύμα και πάει λέγοντα. Είναι θέμα πλέον πολιτικής φύσεως. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μια απόφαση να μην κόβεται το ρεύμα σε κανένα νοικοκυριό, σε κανέναν επαγγελματία, επιχειρηματία, μέχρι να δούμε τελικά τι θα γίνει. Οριζόντια απόφαση θέλετε να πείτε? Σαφέστατα οριζόντια απόφαση, διότι 2,5 χρόνια, κυρία Δουλγεράκη, ο κόσμος λόγω της πανδημίας, ο επιχειρηματικός κόσμος, ο οποίος είναι και αυτός καταναλωτής, δεν είναι κάτι το άειλο, που βίωσε την ακρίβεια, τις υποχρεώσεις των ενοικίων, των ρευμάτων, των ταμείων, που έφτασε σε αυτήν την απόγνωση. Δεν ευθύνεται γιατί δεν λειτουργήσε η επιχείρησή του και είναι καταχρεωμένος. Πρέπει και αυτός να ήταν μέσα σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Αυτό φωνάζαμε. Μα ούτως ή άλλως και μόνο που λέτε και το επιβεβαιώνετε ότι, ξέρετε, ακόμα και στις ευάλωτες ομάδες σήμερα, παρά την προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου για τους ευάλωτους ότι γίνεται διακοπή του ρεύματος, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, κύριε Λεχουρίτη. Σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι, και επειδή δεν θα σταματήσουν οι πάροχοι την πίεση και για διακοπές ηλεκτροδότησης, εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, διότι δεν είναι μόνο, κυρία Δουλγεράκη, το ρεύμα. Είναι τα καύσιμα, βλέπετε που έχουν πάει τα καύσιμα.
είναι τα τρόφιμα τα οποία έχουν ξεφύγει. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει στην καθημερινότητα του πολίτη μία ακρίβεια η οποία δεν κοντρολάρεται. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνουν και να λένε, α, ξέρετε, φταίει εκείνο, φταίει ο άλλο. Δηλαδή, στην Ελλάδα ποτέ δεν φταίνε οι κυβερνήσεις. Όταν κυβερνούν, ποτέ δεν φταίνε. Πάντα φταίνε οι άλλοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φταίνε και οι κυβερνήσεις. Εγώ δεν μπορώ να πω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση. Γι' αυτό λέω, φταίνε και οι κυβερνήσεις. Αλλά μια και μου επιτρέπετε, θα σας πω το εξής. Έχω μια κατάσταση μπροστά μου που έφτιαξα από έναν καταναλωτή. Και ξεκινάει από τον 5ο του 2005-9ου του 19 έως 9 πρώτου του 20 και είχε ρεύμα 344 ευρώ λογαριασμό με ρήτρα χρέωσης 31 και 52, δηλαδή η ρήτρα χρέωσης ή η ρήτρα αναπροσαρμογής. Τελικά δεν ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 21, ξεκίνησε από τον πρώτο του 2020. Πάμε παραπέρα, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω πρώτη φορά στο σταθμό. 5,7 μου 21 έως 7,7 μου 21 λογαριασμός 82 και 67, ρήτρα αναπροσαρμογής 14,95. 7,21 από 9,7 έως 8,7 μου 52,74 λογαριασμός 7,83 και 3,90 η ρήτρα αναπροσαρμογής. Το ονομάζουν ρήτρα χρέωση. Χρέωση αναπροσαρμογή. Πάμε μετά. Τον 10ο του 21, 175 λογαριασμός, 63 ρήτρα αναπροσαρμογή. Από το 7,81 πήγε στο 63. Ναι, ναι, ναι. Βλέπετε, σας μιλάω μήνα-μήνα τώρα. Πληρώνει ο άνθρωπος μήνα-μήνα. Τον 12ο του 21, 15ο του 21, 106 ο λογαριασμός, 51 η ρήτρα αναπροσαρμογής. Τον 12ο του 21, 197 λογαριασμός, 129 η ρήτρα. Ωπανίγε μου. Πρώτο του 22, 177 ο λογαριασμός, 138 η ρήτρα. 588 τον δεύτερο του 22. Ο Ιησούς Χριστός. 381 η ρήτρα. Τον τρίτο του 22, 183 ρεύμα, 137 η ρήτρα. Τον τέταρτο του 22, 242 ρεύμα, 178 η ρήτρα. Μα τι αυξομοιώσεις είναι αυτές, τρελές. Λοιπόν, τον πέμπτο τελειώνω, ένα μήνα έχω ακόμα. Ναι, ναι, συνεχίστε. 254,49, έκοβα το κόμμα για λόγους συντομίας. 254 λογαριασμούς, 197. Δηλαδή σχεδόν το ρεύμα ήταν 50 ευρώ, 54 ευρώ και η ρήτρα ήταν 200 ευρώ. Και ερχόμαστε τον έκτο του 22 που λέει 903 λογαριασμός, 651 ρήτρα αναπροσαρμογή. Αυτά είναι τα φαινόμενα τα οποία μετά λένε, μα πώς είναι δυνατόν. Το ίδιο, συγγνώμη, κύριε Λεχουρίτη, ίδιος καταναλωτής, με ίδια κατανάλωση από τον 9ο του 2019 που ξεκίνησε από τα 30 ευρώ στο ρεύμα και πήγε που έφτασε στα 900 ευρώ. Ακριβώς. Με την ίδια κατανάλωση. Γι' αυτό σας το αναφέρω. Θεός και ψυχή μας. Σας δείχνω, κατανάλωση, ο λογαριασμός και η ρήτρα. Λογαριασμός και ρήτρα σας δίνω. Μάλιστα. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να πληρώνεις σχεδόν ό,τι για το ρεύμα, όχι πολλαπλάσιο η ρήτρα χρέωσης αναπροσαρμογής από ό,τι το ρεύμα. Αυτά φωνάζουμε εδώ και τόσο καιρό και λέμε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι εξωφρενική, παράνομη, καταχρηστική. Αυτά διεκδικούμε από το δικαστήριο. Το ζητούμενο είναι ότι παρά την απόφαση του δικαστηρίου, ακόμα και για τις ευάλωτες μονάδες, ομάδες, αυτή την προσωρινή, ως θέλετε, απόφαση, αυτή δεν τηρείται. Αυτή είναι η καταγγελία σας. Δυστυχώς, κυρία Δουργεράκη, και γι' αυτό υπάρχει το δελτίο, διότι καταγγέλουμε την απρετή συμπεριφορά της ΔΕΗ
ότι δεν σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου και δυστυχώς συνεχίζει να δίνει εντολές να κόβεται το ρεύμα. Αυτό πάει πολύ, δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Φαντάζομαι να περιμένετε με αγωνία τις επόμενες ημέρες, έτσι? Σίγουρα βρισκόμαστε σε μεγάλη αγωνία, σίγουρα λέμε στον κόσμο συνεχίστε να έρχεστε και να εγγράφεστε στη συλλογική αγωγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχει ο κόσμος, γιατί οι χιλιάδες καταναλωτές που θα συμπληρώσουν την αγωγή εναντίον των παρόχων ενέργειας θα είναι καταλυτική και θα μας βοηθήσει στο να απαιτήσουμε, να διεκδικήσουμε την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και την επιστροφή των χρημάτων που έχουν κυρωθεί για λογαριασμό. Είπατε στην αρχή, κύριε Λεχουρίτη, ότι η μόνη λύση είναι να υπάρξει πολιτική απόφαση. Το ζητάμε έτσι εδώ και καιρό, κυρία Δουλειράκη. Ακριβώς. Εκεί ήθελα να πάω σε αυτό το ερώτημα. Είναι κάτι το οποίο θα ξαναζητήσετε? Σίγουρα ναι, το ζητάμε καθημερινά, κυρία Δουλειράκη. Μάλιστα. Δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειές μας από το να ζητάμε την παρέμβαση της κυβέρνησης έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το καθεστώς. Δυστυχώς η κυβέρνηση, αντί να το έχει κάνει εδώ και ένα μήνα με τις πρώτες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, άφησε τους επικίνδυνους μάγκες να εσχροκερδούν εις βάρος των πολιτών. Δηλαδή άφησε και δύο μήνες, ενώ μπορούσε κάλλιστα από αρχές Ιουνίου να σταματήσει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Η κυβέρνηση είπε θα βρεθεί η λύση από 1η εβδόμου του 2022. Και νομίζω ότι σαν ένωση καταναλωτών, εσείς από τη δική σας την πλευρά, μπορείτε να απαντήσετε και σε εκείνο το ερώτημα που έρχεται, και μέσα σε όλα αυτά οι τηλεφωνικές ενοχλήσεις στα νοικοκυριά για τα ληξιπρόθεσμα, 3 και 4 φορές, δεν ξέρω αν είναι ημέρα, εβδομάδα, μήνας, αναφορικά με το τι θα γίνει αν κάποιος δεν φροντίσει να, όχι εξοφλήσει γιατί πια δεν υπάρχει η δυνατότητα, αλλά να ρυθμίσει το λογαριασμό του. 500 εντολές την ημέρα δίνουν στον ΔΔΕ για διακοπές ρεύματος. Έχουν φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο. Άκουγα τον αντιπρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ να λέει σε αθηναϊκό σταθμό τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο συνολικά. Ακριβώς. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.